Μετά και την απόφαση των Αμερικανών να στείλουν νέα οικονομική βοήθεια και στρατιωτική στην Ουκρανία, 60 δις μάλιστα, με τα οποία ουσιαστικά θα αυξηθούν οι θάνατοι και τα θύματα και συγκεκριμένα τα ουκρανικά θύματα, θέλω λίγο να δούμε το πόσο διεφθαρμένο είναι αυτό το κράτο, το ουκρανικό, το καθεστώ μάλλον του Ζελένσκι και πού πάνε αυτά τα χρήματα. Νομίζω αξίζει να γίνει αυτή η κουβέντα τώρα, καθώ ετοιμάζονται κάποιοι και εδώ χρήσιμοι κροκόδηλοι από την δική μα πλευρά για να ξεπουλήσουν τον εθνικό πλούτο και συγκεκριμένα την άμυνα. Ο εθνικό πλούτο που ε, ε, περιλαμβάνει τι άμυνε του ελληνισμού, τα οποία θα τα πουλήσουν προφανώ με την πρώτη ευκαιρία. Για να δούμε λοιπόν λίγο τι σημαίνει η Ουκρανία, το καθεστώ αυτό, όχι πα στο παρελθόν που ήταν πρωταθλήτρια διαφθορά, τώρα. Φρίσκη, φίλοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 22 του μήνα, είμαστε εδώ ζωντανά στο κανάλι με τη δύναμη που προσφέρουν οι υποστηρικτέ αυτού του καναλιού. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ είστε δίπλα μου, είστε η φωνή μου, είστε η δύναμή μου. αν θέλετε και εσείς να μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε υποστηρικτή σε αυτού του καναλιού, μπορείτε να βρείτε κάτω στην περιγραφή το σύνδεσμο στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Πάμε λίγο τώρα να δούμε το θέμα μας, διότι καταρχάς να ξεκινήσουμε ένα σημαντικό σχόλιο εδώ, μιας και όπως όλα δείχνουν πάμε σε ένα, σε, μια, σε ένα πόλεμο διαρκείας ή εν πάση περιπτώσει φθοράς μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας και το μεγάλο μήνυμα εδώ, Μεγάλο συμπέρασμα, καθώ συνεχίζεται αυτό ο πόλεμο όπω όλα δείχνουν, με τη βοήθεια που θα δώσουν οι, οι Αμερικανοί, η, κατά βάση οι Ουκρανοί θα αγοράσουν Αμερικανικά συστήματα αμυντικά, αντιεροπορικά. Θέλουν και ε, όλμου για το προβολικό του, να δούμε τι θα μπορέσουν να, πάρουν, ε, στην, ε, να μεταφέρουν στην Ουκρανία στην ώρα του, τι θα μεταφερθεί. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχουν τέσσερα συστήματα Patreon και Patriot και θέλουν να αγοράσουν άλλα λεφτά, κάτι τέτοιο, να δούμε τι μελιγενέστε. Το μόνο σίγουρο, και αυτό είναι ένα καμπανάκι για την Ελλάδα, το θέμα το δημογραφικό, είναι ότι το είχαμε χθε και στην κουβέντα μα. Χθε συνομιλήσαμε με τους του υποστηρικτέ του καναλιού σε μια κλειστή κουβέντα. Ένα φίλο ρώτησε για το θέμα, μάλλον πώ μπορεί και επικρατεί η Ρωσία σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Και είπα ότι όχι απλά επικρατεί, αλλά θα επικρατήσει ιδίω στη φθορά, στον πόλεμο Φθορά, διότι μπορεί να αντέξει περισσότερο λόγω του δημογραφικού τη. Δηλαδή, είναι 40 εκατομμύρια οι Ουκρανοί, σχεδόν 200 πόσα είναι οι Ρώσοι. Με αυτή λοιπόν την ανισότητα, όπω καταλαβαίνετε, στον πόλεμο Φθορά θα κάνει πίσω το κράτο με, 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 με το λιγοστό πληθυσμό. Αυτή είναι η μοίρα των κρατών που έχουν ανθρώπου από πάνω, ε, ραδιούργου, βλέπε τσιπρομιτσοτάκηδες οι οποίοι ουσιαστικά ξέρανε κανονικά τη δημογραφική βόμβα και όχι απλά δεν την, ε, ε, δεν την ε, σταμάτησαν, αλλά την επιτάχυναν. Μου θυμίζει κάτι να ζει επιστήμονες που κάνουν πειράματα στο DNA λαών, κάπως έτσι μας κάνανε για να μας εξαφανίσουν, να μας εκπολιπολιτίσουν με, το, με την πολυπολιτισμικότητα, να εξαφανιστεί ο ελληνισμός για να γίνει χώρος περιοχή. Αυτό λοιπόν θα πληρώσει η Ουκρανία. Αυτό είναι εισαγωγικό σχόλιο. Θέλω λοιπόν με αυτά τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν οι Ουκρανοί τώρα και τι μέλη γενέστε και τα λοιπά, θέλω λίγο να πούμε, έχω ένα εξαιρετικό εδώ πέρα, εξαιρετικές σημειώσεις για το τι σημαίνει τελικά η Ουκρανία και πώς η οικονομική ελίτ, ξέρετε δεν έχουν μόνο, αυτοί, μόνο εμείς αλίτ, έχουν και αυτοί αλίτ, Ξαναλέω, κοντεροχτυπιέται το Ελλαδιστάν, το κράτο των Αθηνών, το ΣΑΠ αυτό μόρφωμα που είναι για διάλυση με την Ουκρανία για το ποιο είναι πιο διεφθαρμένο, πιο, 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 πιο συχαμερό πιο βδελυρό. Πραγματικά κοντερό χτυπιούνται. Πιστεύω ότι λόγω του πολέμου. Μα ξεπερνούν οι Ουκρανοί σε αυτή τη φάση. Μα ξεπερνούν. Δεν θέλω να λέω μα. Ξεπερνούν αυτό που λέγεται Ελλαδικό κράτο. Λοιπόν, για να δούμε. Μετά από. Έχω συγκεντρώσει διάφορα δημοσιεύματα εδώ και ρεπορτάζ από την Ουκρανία για να καταλάβουμε τι συμβαίνει την ίδια ώρα που πεθαίνουν χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε Ουκρανοί, τι κάνει, πώ κερδίζει η εγχώρια παρασιτική τάξη ουσιαστικά αρχικά να σας πω ότι σχετικά με τις οχυρώσεις με την οχυρωματική γραμμή για παράδειγμα στο, στην περιοχή του Χαρκόβου βόρεια δηλαδή της, στη βόρεια πλευρά του, του μετόπου ουσιαστικά και τη, μεγαλύτερη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας είναι το Χάρκοβο εδώ λοιπόν από το, το Φεβρουάριο του 23, είχε δώσει την εντολή ο Ζελέσκη να ξεκινήσουν οι οχυρωματικές κατασκευές. Δηλαδή, να δημιουργηθεί μια γραμμή άμυνας στην περιοχή, η οποία ξεκίνησε, όπως καταλαβαίνω, τώρα. Δηλαδή, παραπάνω από ένα χρόνο τους πήρε για να ξεκινήσουν να δημιουργούν οχυρώματα, παραπετάσματα, ναρκοπαίδια κτλ. στη γραμμή την οποία έχουν στο μέτωπο με τους Ρώσους παραπάνω από ένα χρόνο. εδώ λοιπόν, ενώ δηλώνουν στι κάμερε. Κοιτάξτε εδώ τη Δηλώνουν στι τη σα θυμίζει κάτι αυτό. Ότι ναι, έχουν γίνει τα χειροματικά έργα και τα αμυντικά έργα κτλ. Επί τη ουσία, ε, η, η μόνη. Ναι, είναι, όλο αυτό είναι στον, ε, στα ραδιοκύματα του ραδιοφώνου και της τηλεόραση είναι τα έργα αυτά. Δεν υπάρχουν στην πράξη. Λένε ότι έχει γίνει, δεν έχει γίνει τίποτα ε, στην πράξη. Επίση, ε, η από τα ουκρανικά μέσα τώρα σας διαβάζω λένε ότι έχουν καταστρέψει, καταρρύψει και καταστρέψει κατοντάδες αεροπλάνα των Ρώσων, χιλιάδες άρματα κτλ. Το οποίο δεν, δεν, το αποδεικνύν, δεν αποδεικνύεται πουθενά. Δηλαδή και δεν ξέρουμε κιόλα λόγω του ψέματος που έρχεται από το, από το Κίεβο πόσο ακριβώς τι πλήγμα έχουν επιφέρει στους Ρώσους. Δεν ξέρουμε. Επίσης, ε, η, υπάρχει μια Uh, α, του Ζελένσκι, του κόμματός του, η Μαριάννα Μπεζουγκλάγια, η οποία έγραψε, πριν από λίγες εβδομάδες, σε ένα μέσο, το αντικόρ, το οποίο αυτό προσδιορίζεται, ουκρανικό, ως αντι, μέσο αντιδιαφθοράς κτλ, ε, ομολόγησε ότι ουσιαστικά γύρω από τις πόλεις Σεβεροντονέτσκ, Λισιχάντσκ, Μπαχμούτ και η ε, ε, ε Αυδίβκα, η οποία την έχασαν μετά μέσω από του Ρώσου οι Ουκρανοί, δεν υπήρχε καμία απολύτω οχηρηματική γραμμή. Το ομολόγησε σε άρθρο τη, ξαναλέω, η βουλευτήνα του κόμματο του Ζελένσκι, Μαριάννα Μπεζουγκλάγια, στο μέσο που λέγεται Αντικόρ. Υπάρχουν, λέει, αυτέ οι οχυρώσει και γράψει στο άρθρο τη, αλλά υπάρχουν μόνο στο χαρτί. Ναι, δηλαδή δεν Μα ε, μας, λένε, μας λένε μάλλον οι στρατηγοί ότι καλά μας τα λέτε αλλά εδώ δεν έχουμε τις ε, οχειρωματικές ε, άμυνες γιατί διότι προφανώς κάποιος τις έφαγε τις οχειρωματικές άμυνες τα λεφτά για αυτά. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια την πεζουγκλάγια, εάν υπήρχε λέει ε, αμυντικές δομές Ουσιαστικά, ό,τι χτίζεται είναι απλά για εντυπωσιασμό των ανωτέρων, όχι για στρατιωτικού σκοπού. Δηλαδή, σα θυμίζει γι' αυτό κάτι. Ωραία, ελαδιστά, αν σα χρειάζεται. Σαπίλα, ελαδιστική, Μητσοτακέικοι, κασελακέικοι, σάπιοι. Πω, κοίτα εδώ σαπίλα, μου θυμίζει πραγματικά το σάπιο πολιτικό σύστημα που ζέχουν τα χνότα του. Ακούστε εδώ, ίδια, ίδια φάτσαν, ίδιες είναι. Πω, εμετός, δεν φτιάχνανε λέει, αμυ, αμυ, αμυντικά έργα, φτιάχναν τόσα όσα, την πρόσωψη δηλαδή, για να μπορούν να λένε στους ανωτέρους, παιδιά το έχουμε φτιάξει, σας θυμίζει κάτι. έμπι εγκλήματα, δολοφονίες, μου θυμίζει το πολιτικό προσωπικό τη χώρα μα που είναι κανάγε. δηλαδή, μαχαιροβγάλτε, κοινή στιγμή δολοφόνου που κυκλοφορούν ανάμεσά μα. Έτσι ακριβώ είναι και η ηγεσία τη Ουκρανία και το ομολογεί εδώ η Μαριάννα Μπεζουγκλάγια. Στην πόλη, λέει, του, 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 του Μπαχμούτ, φτιάξανε κάποια, κάποια, τσουβάλια πρόχειρα το Μάιο του 23 για θέλει να κάνουν άμυνα. Μόνο και μόνο για να το δουν οι ανώτεροι και να βγάζει φωτογραφίε στο σέλφιο ο Ζελένσκι. Ενώ λέει ουσιαστικά αυτό έγινε στην δυτική είσοδο τη πόλη για να το δουν οι κεφαλεί και τα λοιπά και τα μίντια, αλλά στην πραγματικότητα οι, α, οι Ρώσοι μπήκαν από την ανατολική πλευρά. Όχι από εκεί, εκεί δηλαδή που δεν υπήρχε καμία χειρο, χειροματική γραμμή. Καταλαβαίνετε γιατί απάτε μιλάμε. Δηλαδή αυτοί θα μπορούσαν μέχρι και να διδάξουν στον Μητσοτάκη που μπορεί να το δει αυτό το βίντεο. Οποιο, πραγματικά φοβάμαι, μην, αφο, μην το βίντεο αυτό το πιάσουν και το δουν οι Δημοκράτε και οι Συρυζέ και οι Πασοκατζίδε για να πάρουν ιδέε, να ρουφήξουν ιδέε. Είναι μανούλε. Όταν ακούνε για διαφθορά, ιδέε, πώ να βάλουν λεφτά στι μπλου από πίσω, εδώ τα βάζουν τα λεφτά, ψάχνονται σαν τρελή, αμέσω κεραίε. Πω ότι να φάμε, θα κλέψουμε ε, πλούτο κρατικό. Πού, πού, πού είναι το βίντεο, να το δούμε αμέσω. Είναι μανούλε. Φοβάμαι, μην το δουν και πάρουν ιδέε. Φτιάξανε οχυρωματικά στην δυτική είσοδο τη πόλη, ενώ οι άλλοι έρχονται να πω από την Ανατολή. Τι να σα πω τώρα. Και κάπω έτσι, πολύ πιθανόν άπεσε και τον Μπαχμούτ, Μαζί <Και> με άλλου λόγου βέβαια. Uh, ουσιαστικά, εδώ, όπω μα λέει η, η, η Ζελένσκα, αυτή ότι ουσιαστικά τέτοιου είδου έργα, δηλαδή οχυρωματικά, εξαφανίζονται τα χρήματα, η χρηματοδότησή του σε, σε χέρια ιδιωτών. Μα, τόσο διεφθαρμένοι είστε, γιατί δεν μα τα λέει αυτά η Μέδουσα η Φοντρελάιεν ή εδώ ο Πατακούλης η Εδώ Πατακούλη, η Δρακουμέλ τη Ευρώπη, γιατί δεν μα το λένε, ότι είστε τόσο διεφθαρμένοι, και σα εξάρουν και λένε, Α, είναι εξαιρετικό καθεστώ, μάλλον γιατί είναι σαν τα μούτρα σα το καθεστώ του. Το καθεστώ των ευρωπαϊκών χωρών είναι σαν τα μούτρα αυτού του καθεστώτο. Εδώ επίση, ακούστε εδώ, ε, καθώ γίνεται αυτό και χάνονται τα χρήματα και πάνε σε ιδιώτε, τι σημαίνει ιδιώτε, φιλαράκια του Ζελέσκι, ξαδέρφια του, ε, κολλητού, φιλαράκια των Αμερικανών στην περιοχή κτλ. για να γυρνάνε και τα λεφτά στην, ε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ λοιπόν, ταυτόχρονα προσπαθούν να, ζου, ζουλήξουν, να ξεζουμίσουν τον Ουκρανικό λαό με παραπάνω φορολογία ο επικεφαλή τη Βουλή τη Ουκρανία, τη Ράντα δηλαδή, μάλλον ο επικεφαλή. τη επικεφαλής της Ράντα στην Επιτροπή Οικονομικά, Οικονομικών Θεμάτων και πολιτικής, Φορολογικής Πολιτικής, ο Ντανίλο Χετμάντσεφ, είπε στο Μάρτιο, πριν από λίγες εβδομάδες δηλαδή, ότι ετοιμάζουμε, λέει, νέο φόρο στρατιωτικό για τους εντερπρενέρς. Wow. Εσύ και ο Ιλιον Μάσκ, ντερπρεντέρ Σουκρανοί, σαν κάτι γραφιάδε νεολαίου φωνεδίτε, κάτι σαν πιο κοιλιάδε με... με πουκάμισα και πόλεμο μπλουζάκια. Μόνο εσεί είστε ντερπρεντέρ. Οι ντερπρεντέρ λοιπόν εδώ του Ντανίλου, του Χετμάντσεφ, θα δίνουν λέει λεφτά στο στρατό. Ξερτικά. Γιατί χρειάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο 1,5 δισεκατομμύριο να βάλει στι τσέπε του. Πού πάνε αυτά τα παιδιά στο Υπουργικό Συμβούλιο, Για πείτε μα, τα 1,5 δισεκατομμύριο που έχετε σαν τρύπε. Πού πάνε αυτά τα λεφτά άραγε, αναρωτιέμαι. Mm -hmm. Και πρέπει να κάνω μια μεγάλη κουβέντα νομίζω. Διότι και στην Ελλάδα, ξέρετε, τα τρία τέταρτα τέταρτα του προπολογισμού, μάλλον τη φορολογία, πάει στο μαύρο πάτο που λέγεται κράτο. Πάει σε τσέπε διεφθαρμένων, βάζει όλο τη θηγατέρα του, το παραπέδι του. Δηλαδή είναι τόσο διεφθαρμένο. Πραγματικά το λέω. Ειλικρινά το λέω. Ότι αν διαλύαμε αυτό το κοινοβουλευτικό κράτο και πηγαίναμε σε δημοκρατία, αυτό το παρασυντικό οι βοργίε, οι άλλε οικογένειε, τα τζάκια που και αυτοί οι βοργίε είναι, αν του εξαφανίζαμε και μένανε στα ζήτητα, γιατί για εκεί είναι πολιτικά, τα τρία τέταρτα του κρατικού προπολογισμού πάει στο παραστικό κράτο αυτό, στι μικιότου, του, στι δράσει του, στα Ινστιτούτα του, στο ΙΛΙΑΜΕΠ. Τα τρία τέταρτα. Συμβούλου, ξέρετε, μετακλητού. Τα τρία τέταρτα. Διανοείστε τι πλούτο χάνεται. Η Ελλάδα δεν θα ήταν μια φτωχή χώρα, αν δεν είχαμε αυτό το σύστημα. Γι' αυτό μιλάμε για δημοκρατία. Εδώ λοιπόν είπαμε ψάχνουν να βρουν λεφτά όπου, όπου μπορούν να κλέψουν τους πολίτες και ναι, θέλουν λέει, να βάλουν νέο φόρο ιδίως ανθρώπους που έχουν μεγάλες εκτάσεις γης και τα λοιπά, και σε ειδικούς φόρους πολυτελείας. Για παράδειγμα σε μεγάλα σπίτια ή σε γιοτ. Αυτή είναι η ιδέα αρχικά. Επίσης σε όσου εμπλέκονται στην εξόρυξη πόρων για παράδειγμα ορυχεία και λοιπά, όσοι έχουν σιδήρου και τα λοιπά σε Όσοι εμπλέκονται και αυτοί θα φορολογηθούν επίση. Ε, ναι, άρα, όπω καταλαβαίνετε, εδώ θα μαζέψουν 2 με 3 δισεκατομμύρια οι Ουκρανοί με το να πιέσουν και να ξεζουμίσουν ουσιαστικά την, ε, τη χώρα. Αλλά, προσέξτε, εδώ ε, δεν μπορούν αυτά τα λεφτά να τα πάρουν από του ελίτ, από, τους από την αλήτ τη Ουκρανία. Γιατί η αλήτ τη Ουκρανία, οι άνθρωποι αυτοί, είναι ε, κομμάτι του συστήματο. Και αυτή είναι η ιδέα που σα περιέγραψα. Δεν θα γίνει αυτό. Αυτό το οποίο θα γίνει παρα... όπω φαίνεται με τον στρατιωτικό φόρο, φόρο μάλλον του πολέμου, θα ε, μπει κατευθείαν στου μισθού. Θα αυξηθούν δηλαδή μισθοί, θα μειωθούν οι μισθοί μάλλον, ή ορθότερα θα αυξηθεί η ορθοτερα θα αυξηθει φορολογηση στου μισθού κατά 5%. Και μάλιστα αυτό το ξεκίνησε από το 15 όταν αύξησαν 1,5% σε όλους τους, τους πολίτες ουσιαστικά κατά το, κατά το Μαϊντάν. Η, την επανάσταση που κάνουν οι Αμερικανοί ουσιαστικά για να κλέψουν την Ουκρανία από τη Ρωσία. Άρα αυτή η ιδέα του φορολογούμε με τους μισθούς έχει ξεκινήσει από το 2015. Είναι αυτό, η ίδια ομάδα που κυβερνάει από τότε προφανώς. Εδώ λοιπόν, ε, ναι, όπως καταλαβαίνετε δημιουργείται μια παραοικονομία στη χώρα που κυβερνάει, διότι κανένα δεν θέλει να δείξει το μισθό του, κανεί δεν θέλει να τον παίρνει το μισθό του Ζελέσκι και να τον κάνει, δεν ξέρω, ε, American Bar, δεν ξέρω τι άλλο bar πηγαίνει ο Ζελέσκι εκεί, με, και τι χορού πληρώνει για να βλέπει, ή τι χορού χορεύει ο ίδιο, πολύ πιθανό. Εδώ λοιπόν έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η παραοικονομία, η μαύρη οικονομία και η μαύρη αγορά. Έχουν κάνει τη χώρα του μαυραγορήτικη, αυτό το καθεστώ στηρίζουμε δυστυχώ. Αλλά ξαναλέω, το καθεστώ το δικό μα ίδια μούτρα έχει. Τα καθεστώτα που το στηρίζουν έχουν ίδια μούτρα, απλά με τα δικά μα χρήματα μα προσφέρει μια καλύτερη εικόνα. Βάζουν κρέμε, δεν ξέρω τι βάζουν και μακιγιάρονται, ενώ στην ουσία είναι μούμπιε. Άρα έχει μειωθεί η κανονική οικονομία και παράλληλα μειώνεται και η δυνατότητα του κράτους να φορολογήσουν την παραοικονομία που δεν φορολογείται, αλλά να προσπαθούν να βρουν τρόπου να κλέψουν του πολίτε του. Παραπάνω από το μισό, το ίμιση τη Ουκρανική οικονομία ουσιαστικά είναι παραοικονομία πλέον. Τέλεια. Επίση, αξίζει να πούμε ότι πριν από πέντε χρόνια, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Ζελέσκι, σαν χόρευε τι έκανε το, την Παλαρίνα, δεν ξέρω τι έκανε, στο κόμμα τότε υπηρέτηση του λαού, είχε εμφανιστεί ότι είμαστε, λέει, ελευθερόφρονε, libertarians, η έννοια της... των ελευθερών αγορών κτλ είμαστε υπέρ των φοροελαφρύνσεων, φοροαπαλλαγών. Αυτό ήταν το, μονοπά... το μονοπάτι, που επέλεξαν προεκλογικά. Έτσι ξαπάτησαν τον κόσμο με αυτέ τι αθλειότητε και τώρα έχουν γίνει βασιλιάδε του. Όπω και ο Μουτσοτάκη που το παίζει, είναι νεοσυντηρητικό για να σκοτώνει την επιχειρηματικότητα και του ανθρώπου οι οποίοι δυσκολεύονται, αλλά είναι φορομπίχτη για να μπορεί να ταζει το παραστικό του κράτο και το παραστικό του κόμμα και τι δομέ που τον στηρίζουν. Επίση υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για του. Κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για την Ουκρανία, την κατάσταση αυτή τη χώρα που πήρε 60 δι. Και που έχει πάρει άλλα τόσο από την Ευρώπη και θα συνεχίσει να παίρνει. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα για του εσωτερικά εκτοπισμένου, του πρόσφυγε δηλαδή μέσα στην πατρίδα του. Αυτό σημαίνει εσωτερικά εκτοπισμένο, κάτοικοι τη Ανατολική Ουκρανία που έκαναν το λάθο να πάνε στη Δυτική και αντί για να μείνουν. Ε, Τέλο πάντων, σε, βέβαια θα μου στι που υπάρχει πόλεμο, δεν μπορεί να μείνει. Μπα περιπτώσει, κάποιοι φύγανε, φύγανε και από τη Δυτική Ουκρανία και θα στην Ευρώπη για τους εσωτερικά εκτοπισμένους εδώ έχουν τεράστιο πρόβλημα ουσιαστικά θα ξεκινήσουν πλέον να μειώνουν τα πενιχρά ε, επιδόματα που τους δίνανε ο και βρήκε που θα πάρει λεφτά από του ανθρώπου οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους και τις ζωές τους ουσιαστικά οι οποίοι παίρνουν 26 δολάρια το μήνα <laughs> παίρνουν 26 δολάρια το μήνα δηλαδή συνειδητοποιείτε χάσαν τα σπίτια τους για να το παίζει ο Ζελέσκι ο Μητσοτάκουλα και τα λοιπή λιμοκοντόρη τη Ευρώπη να το παίζουν ε, προχώ και είμαστε κατά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, του φθηνού φυσικού αερίου και θέλουμε να φωτοσυνθέτουμε σαν και να γινόμαστε γλάστρε. Και κατέστρεψε αυτού του ανθρώπου, του εξαήλωσε και τώρα του δίνει 26 ε, δολάρια το μήνα, το αντίστοιχο σε χρύβνιας δεν ξέρω ποιος ξέρει τη μετατροπή 26 δολάρια το μήνα και αυτό λέει θα μειωθεί για να. Προσέξτε εδώ, και αυτό θυμίζει. Αυτό θυμίζει κάτι χατζηδάκι, κάτι άλλου υπουργού ε, οικονομία στη χώρα μα, κάτι τσάρου τη οικονομία που μα κατέστρεψαν επίση. Κατέστρεψαν την οικονομία μα και είναι σε αυτά τα χάλια. Ε, θυμίζει λοιπόν ελληνική δήλωση αυτή που θα σα πω. Θα μειώσουν, λέει, τα χρήματα αυτά, τα επιδόματα στου εσωτερικά εκτοπισμένου από 26, δεν ξέρω πώ θα τα φτάσουν το μήνα, 26 δολάρια, φανταστείτε. Δηλαδή 20 ευρώ. Θα πάει 15, δεν ξέρω πώ θα πάει για να του δώσουμε το κίντρο, λέει, να ψάξουν να βρουν δουλειά. <laughs> Ότι α πούμε με τα 26 δολάρια δεν δουλεύουν και είναι καλυμμένοι, έχουν αποκατασταθεί και τώρα σου λέγαμε να του δώσουμε 20 και θα πάνε να δουλέψουν. Τέλεια. Τέλεια. Ε, ναι. Προφανώ εδώ δεν υπάρχουν δουλειέ επίση στη χώρα. Δηλαδή δεν δεν δημιουργεί κανένα δουλειέ. Πού να δημιουργεί δουλειέ. Είναι μια κατεστραμμένη χώρα. Επίσης, την κατέστρεψαν την πολιτική τη. Άρα πώ θα γίνουν ε, δουλειέ. Και όχι μόνο αυτό, Ουσιαστικά με τι αποφάσει του Ζελένσκι μετα... αυξάνονται οι πρόσφυγε και οι ιστορικά εκτοπισμένοι. Δηλαδή, χάνουν εδάφη, αυξάνονται οι πρόσφυγε, δεν υπάρχουν δουλειέ που θα δουλέψουν στα ερήπια, στα κατεχόμενα, στι κατεχόμενε περιοχέ που θα δουλέψουν. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο εγκληματικό είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί. Ε, σχεδόν 5 εκατομμύρια ιστορικά εκτοπισμένοι βρίσκονται στην Ουκρανία, με του μισού να λαμβάνουν επιδόματα. Οι άλλοι μισή δεν λαμβάνουν καν επιδόματα. Αυτά τα 26 δολάρια είπα. Τώρα, επίση, υπάρχει το πρόβλημα προφανώ του το ανθρωπίνου δυναμικού στη χώρα, διότι χρειάζονται, όπω είπανε, 450.000 νέου ανθρώπου οι Ουκρανοί για να μείνουν στη μάχη. Σα είπα στην αρχή ότι το δημογραφικό είναι το, το χειρότερο εδώ για του Ουκρανού. Δεν μπορούν να κρατηθούν στον πόλεμο απέναντι στα εκατοντάδε εκατομμύρια των Ρώσων, ενώ ο πληθυσμού. Προσπαθούν, λέει, τώρα να βρουν τρόπο ε, για να ε, ε, εξαγοράσει τη θητεία σου εξαιρετικά να πάρουν δηλαδή λεφτά όσοι προσπαθούν να φύγουν από, την, από, τη στράτευση να κερδίσουν χρήματα δεν πρόκειται να βρείτε να δείτε χαΐρι έτσι όπως καταλαβαίνετε ε, δεν γίνεται να, να σωθεί αυτός ο στρατός με τον κόσμο που φεύγει από τη χώρα ουσιαστικά αυτοί που δεν θέλουν καταρχάς να όσοι δεν θέλουν να υπηρετήσουν το το εγκληματικό στράτευμα του Ζελένσκι και δεν θέλουν και να αυτοκτονήσουν και τα λοιπά, και δεν έχουν και τα λεφτά να πληρώσουν, θα φύγουν από τη χώρα. Πολύ απλά θα γίνουν πρόσφυγε, ξέρω, στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Uh, ήδη αυτή τη στιγμή uh, οι άνθρωποι που πολεμούν στον Ουκρανικό στρατό, uh, οι οποίοι θέλουν δε, να πολεμήσουν, έχουν ελαττωθεί, φτάσει στο ελάχιστο. Έχουμε ανθρώπου οι οποίοι είναι εμφανώ, λέει, άρρωστοι ή είναι κατόπιν στρατολόγηση. Με το στανιό δηλαδή, με τη βία έχουν και έχουν στρατολογηθεί. ή προβλημα... προβληματικέ περιπτώσει υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πολεμήσουν και είναι άρρωστοι και του παίρνουν αρρώστου για να πολεμήσουν. Uh, για παράδειγμα, για παράδειγμα Φαίνεται εδώ ότι από τα μέσα, από το ρέντιο Σοβομπόντα, που σημαίνει ράδιο ε, ελευθερία, ουκρανικό, εδώ λοιπόν φαίνεται, για παράδειγμα, υπήρχε μια περίπτωση δύο ε, μονάδων του, της, του ουκρανικού στρατού στον Ντονιέτσκ και εκεί, κοιτάξτε εδώ, τι μας λέει το, αυτό το, ε, το μέσο το ουκρανικό, ξαναλέω, το ράδιο Σοβομπόντα, ότι στις μονάδες αυτές υπάρχουν επιλεπτικοί, πρώην κατάδικοι, λιποτάκτες, και διάφοροι τυχαίοι άνθρωποι, με καμία, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με καμία από αυτές τις ε, μονάδες και απλά περιμένουν κάπου να ενταχθούν κτλ. Μάλιστα, η πιο αξιοσημείωτη περίπτωση είναι η περίπτωση ενός αστέγου, τον οποίο τον είχαν πάρει μόλις τότε δε, για να τον ε, εντάξει στο στράτευμα, του δώσανε, λέει, του, 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 προσ, του προσέφεραν ένα ζεστό χειμώνα για να τον. Ε, 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 εξαπατήσουν για να τον βάλουν να πολεμήσει. Τον άστεγο τώρα. Πολεμάνε άστεγη. Και του δώσαν ένα, του, του δώσαν, λέει, καθαρά ρούχα κτλ. Τον δώσαν, του, έκανε ένα μπάνιο ο άνθρωπο, τον εμφάνισαν στην, στο στρατόπεδο, αλλά ξεχάσανε να του πλύνουν τα πόδια, τα οποία είχαν πληγέ κτλ. Και, τα λοιπά, και δεν μπορούσε να βάλει τα άρβιλα και αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο ουσιαστικά, γιατί δεν μπορούσε να υπηρετήσει με τα άρβιλα τα οποία είχαν, Δεν τον διατρέψανε δηλαδή. Του, δώσαν του, του, του όπλα, του δώσανε στολή, του δώσανε ρούχα και μπάνιο, αλλά έμεινε με την. δηλαδή μιλάμε για θλιότητε. Και δεν υπάρχει κανένα αυτή τη στιγμή ο οποίο να έχει την, α, α, το ηθικό ικανό για να πολεμήσει. Ενώ αντιθέτω η Ρωσία παραμένει το ηθικό της ικανό για να πολεμήσουνε. Ναι, και βλέπουν, υπάρχει τεράστια εγκατάλειψη και, και σε λιποτάκτε, αλλά και σε εγκατάλειψη υλικού ε, πίσω. Ουσιαστικά προσπαθούν να βρουν κόσμο να τους, α, α, να στείλουν στην, στην πρώτη γραμμή αλλά δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος πολύ απλά α, δεν υπάρχει α, α, κανένας ο οποίος θέλει να, α, να έρθει από τη Δύση δηλαδή από τα αστικά κέντρα να πολεμήσει στα ανατολικά σύνορα και βέβαια α, υπάρχουν α, προφανώς οι νεοναζιστικές οργανώσεις και τα τάγματα όπως είναι α, τα τάγμα -Ζοφ, το Καρπάθιαν ΣΥΚ Υπάρχουν κανονικά και βασιλεύουν. Δηλαδή οι νεοναζί βασιλεύουν μαζί με τους αστέγους και τους ασθενεί. Επίσης ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον το οποίο νομίζω θα το εκτιμήσετε για να δείτε το πόσο διαφθαρμένο είναι το καθεστώς. Έχει παρατηρηθεί τεράστια αύξηση στην, στα αυτοκίνητα πολυτελείας καθώς πλουτίζει η αλίτ της Ουκρανίας. Αυτό μου θυμίζει ε, μνημόνια που η χώρα μα είχε υποδουλωθεί, είχε φτωχοποιηθεί και το πολιτικό σύστημα μαζί με του οικονομικού πάτρονε τρώγαν τα χαβιάρια, τα, τα φιλέτα, ξέρω ένα το άλλο, τριφυλή ζωή στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία. Την ίδια ώρα που εμεί καταστρεφόμασταν. Γιατί προφανώ όταν καταστρέφεσαι, κάποιο κερδίζει. Κερδίζουν οι ξένοι πάτρωνε, αλλά και οι εγχώροι παίρνουν κομμάτι του φιλέτου. Σαν τα σκυλάκια τα, που είναι στο τραπέζι και του δίνει ένα ξηρό Έτσι είναι τα πολιτικά αφεντικά στι χώρε που είναι προτεκτοράτα. Εδώ λοιπόν ε, μπορεί λέει, να μην υπάρχει, ε, να, μην, να, μην, μεταφέρεται κόσμος και οπλικά συστήματα στη, στο μέτωπο από τη δυτική πλευρά της Ουκρανίας. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η όλη ε, η παράνομη πώληση στρατιωτικών εξοπλισμών που αυτά τα έχουμε δει μέχρι και στο τσάντ να εμφανίζονται τα όπλα των ε, Ουκρανών. Μέχρι και ελληνικά όπλα είδαμε στο Νίγηρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ελληνικά όπλα, τα οποία δώσανε εδώ, είχαν δώσει κάτι δεν θυμάμαι κάτι RPG, τη δώσανε κάτι AK-47, ΑΚ-47, AK τα, τα, παίρνουν οι Ουκρανοί, η Αλίτ, δίνουν ας πούμε τα, τα 10, τα 4 στην, στους στρατιώτες και τα 6 τα πουλάνε στη Μαύρη αγορά και παίρνουν λεφτά οι ίδιοι, κερδίζουν οι ίδιοι. αυτό είναι η Ουκρανία. Έχουν εμφανιστεί, το είχε πει ο πρόεδρος του Νίγηρα ή του Τσάντ, δεν θυμάμαι, μέχρι και στο Νίγηρα βρήκανε όπλα από την Ουκρανία με τους Συριακούς αριθμούς. Έχουν, λέει, η Ουκρανική ελίτ, Πάλι το μέσο που λέγεται Στράνα, το ουκρανικό, μας λέει ότι το 2023 ε, σημείωσε ρεκόρ πολίσεων σε, σε ξένα αμάξια πολυτελείας στην Ουκρανία. Με μέσο πολέμου! Ρεκόρ πολύ, Ακούστε εδώ διαφθορά, η αρχηδιαφθαρμένη. Πο, που μαρχιμανδρίτες διαφθοράς. Μου θυμίζει σημειτικό Πασόκ. Ε, 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 εδώ λέει, μάλιστα, κάποιες μάρκες πολυτελείας αμαξιών ε, είναι, λέει, στις top 10 των, ε, των ε, αμαξιών που που, που πωλήθηκαν πέρσι στην Ουκρανία δηλαδή στη λίστα των, των 10 ε, ε, αμαξιών που είχαν τις μεγαλύτερες πωλήσει στην Ουκρανία κάποια από αυτά ήταν αμαξια πολυτελείας Αδιανόητο. δεν έχει γίνει αυτό ούτε σε περίοδο ειρήνη στην Ουκρανία όπως καταλαβαίνετε επίσης τα τέσλα, κοιτάξτε εδώ <χει> δεν έχει καν δίκτυο ηλεκτρισμού η Ουκρανία ή τουλάχιστον ανατολικά δεν έχει δεν ξέρω τι είναι τα δυτικά προφανώς θα έχει. έχουν λέει, αυξηθεί δεκαπλάσια από το 2021 οι πωλήσει ηλεκτρικών αμαξιών Τέσλα. Κουφαθήκατε. Και όμω είναι αληθινό. Επίση, συγκεκριμένα, όπω μα λένε εδώ τα κορυφαία μέσα το Στράνα, στα σύνορα Ουκρανία-Πολωνία συνέχεια βλέπουν ε, νταλί να μεταφέρουν μερσεντέ, μπερσε, ε, μπεμβέ συνέχεια στην ουρά, λέει, κάνουν ουρέ για να μπουν στην Ουκρανία. Κάτι το οποίο ε, το βλέπουν οι Πολωνοί με έκπληξη. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Αδιανόητο δεν καταλαβαίνουν πώ μπορεί μια χώρα που είναι υποτίθεται ρημαγμένη από τον πόλεμο να αγοράζουν κάποιοι τόσο ακριβά αμάξια. Η Στράνα, το μέσο αυτό που σα είπα, διερωτάται το ίδιο ακριβώ πράγμα που προσπαθεί να βρει απαντήσεις. απαντήσει. Η μόνη απάντηση που μπορεί να σκεφτεί είναι ότι ουσιαστικά εδώ έχει εμφανιστεί μια νέα κατηγορία αγοραστών καταναλωτικού κοινού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί τον πόλεμο και έχουν αυξήσει σε κατακόρυφα το πλούτο του από την αρχή του πολέμου. Ποιοι είναι αυτοί, πολιτικό σύστημα, οικονομικέ ελίτ, τραπεζίτε, γκάγκστερ, μπάγκστερ, αυτοί που είναι οι εχθροί των πολιτών οπουδήποτε. Αυτοί που είναι οι εχθροί των πολιτών οπουδήποτε. Ε, σύμφωνα με έναν. Ε, σε συνέντευξη που έδωσε ένας ε, ε, πολιτής στο Κίεβο, αμαξιών, είπε ότι τα ακριβά αμάξια ουσιαστικά κατά βάση τα αγοράζουν άνθρωποι των υπηρεσιών, ε, τον, ε, ε, τα αγοράζουν ένστολοι. Με την περιουσία και των δυνάμεων ασφαλεία. Δηλαδή πρωτοριανή. Γι' αυτό και λέω, μην στηρίζετε το σύστημα, είτε είστε κρατική λειτουργή, είτε είστε δημόσιοι, ιδιωτική δεν μην στηρίζετε το σύστημα. Αφήστε το να, τσα... να γκρεμοτσακιστεί να πέσει. Εδώ η, δυνα... είναι αυτή που... αγοράζουν αυτά τα πλούσια αμάξια. Πλουτίζουν και δολοφονούν τα απλά παιδιά τη χώρα του. Αυτό και αν είναι προδοσία, ορισμό προδοσία. Ουσιαστικά είναι άνθρωποι λέει, που είτε έχουν, είταν, ήταν, πλούσιοι και έχουν, έχει αυξηθεί ο πλούτο του μέσα στον πόλεμο, είτε άνθρωποι που πλούτησαν τώρα με στον πόλεμο. Ουσιαστικά με αυτά τα διεφθαρμένα μονοπάτια που σα είπα πριν. Με τι προμήθειε του στρατό που ουσιαστικά κλέβουν από, τον, από το στρατό, από τα λεφτά που του δίνουμε εμεί επί τη ουσία. Ε, μάλιστα, μια ακόμα συνέντευξη, ένα Γάλλο πολιτή σε μια εταιρεία, εδώ δεν ονομάζεται, αποκαλείται απλά αμάξια πολυτελεία, είπε ότι το προηγούμενο χρόνο σπάσαμε κάθε ρεκόρ, δεκαετιών σε πωλήσει κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματο. Και δεν είναι απλά διεφθαρμένο μόνο οικονομικά, είναι και πολιτικά, και αυτό πάλι θυμίζει Ελλαδιστάν, και χειρότερα. Κοιτάξτε εδώ, φοβούνται λέει ο Ζελένσκι, που είναι το καθεστώ το διεφθαρμένο, φοβούνται και εκφράζουν μάλλον προβληματισμό ότι μπορεί να υπάρξει μια. Ένα, ε, αν α πούμε, όπω λένε οι ίδιοι, ήταν επανάσταση το Μαϊντάν το 2015, μπορεί να γίνει μια αντεπανάσταση τώρα, ρωσικού τύπου και να χάσουμε την εξουσία. Φοβούνται. Τι φοβούνται όμω για να δούμε τι εννοούν εδώ, διότι προφανώ είναι τα αυταρχικά μέτρα τα οποία βιώσαμε και στην Ελλάδα με κορονοϊό κτλ. του πιθανού κινδύνου. Άρα να μην υπάρχουν ελευθερίε, αυτό είναι το μήνυμα εδώ. Ουσιαστικά ο, από τον Φεβρουάριο μα είπε ο Ζελέσκι και έβαλε εδώ την υπηρεσία πληροφοριών του που είναι ελεγχόμενα ε, και αυτά αμερικανικά πιόνια ότι υπάρχουν λέει σχέδια για μια αντεπανάσταση τύπου Μαϊντάν η οποία όμως θα έχει την υποστήριξη της Ρωσίας και θα επειδή ο Ζελέσκι δεν κάνει εκλογές γιατί λέει έχω πόλεμο και δεν κάνω εκλογές και το Μάρτι που ήταν να γίνουν εκλογές δεν έγιναν ποτέ έληξε η θητεία του το πενταετή. Φοβάται, λέει ο Ζελένσκι, ότι θα ζητήσουν να γίνουν εκλογέ, θα ζητήσουν να πέσει επειδή παραμένει παράτυπα κτλ. Και, τα λοιπά. και ότι οργανώνουν οι Ρώσοι ουσιαστικά, που, παρα... που... όντω συνεχίζει να βρίσκεται στην Προεδρία παράνομα. Μπα περιπτώσει, λέει ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν ένα εναλλακτικό αντεπαναστατικό Μαϊντάν. Ουσιαστικά εδώ αυτό γίνεται πάρα πολύ απλά, διότι δεν θέλει καμία πολιτική αντίδραση στη χώρα του. Αυτό σημαίνει φασισμό. Όπω και το βιώσαμε και με Τσίπρα, αυτέ τι αθλειότητε που έλεγε για τον κόσμο που αντέδρασαν στην προδοσία τη Μακεδονία, τι ανθεληνικέ του φιλοτουρκικέ πράξει, φιλοσκοπιανέ πράξει. Το να είσαι εθνική ισκοπίων δεν υπάρχει πιο πάτο. Αντίστοιχα και με τον Μητσοτάκη που δεν θέλει και έχει αγοράσει τα μέσα να μην λέει κανεί κάτι διαφορετικό από αυτόν, ομοίω και αυτό. Εδώ λοιπόν ε, θέλει ουσιαστικά ο Ζελέσκι να φημώσει την αντιπολίτευση, κυρίω τον Ποροσέγκο. Μάλλον όχι, ο Ποροσέγκο ήταν ο πρώτο πρόεδρο μετά το Μαϊντάν των Ουκρανών. ίδια ανθιγυνόφατσα με τον ε, Ζελέσκι που ξεκίνησε την φήμωση των ε, ε, αντιπάλων. Εδώ ουσιαστικά ε, μένουν δύο κλίκε έχουν μείνει, δύο elite, elite κλίκε στην Ουκρανία, του Ζελένσκι και του Ποροσέγκο. Ο Ποροσέγκο προφανώ μάλλον θέλει να ξαναγυρίσει και έχει εκφράσει την θέλησή του ω αντιπολίτευση. Και γι' αυτό ο Ζελένσκι λέει ότι υπάρχει εδώ πέρα τακτικέ τη Ρωσία για αντίδραση, εκλογέ, το οποίο το θεωρεί πολεμική. Το να γίνουν εκλογέ στην Ουκρανία το θεωρεί ρωσική πολεμική προπαγάνδα ο Ζελένσκι. <laughs> και ο Μιτσοτάκη θα μπορούσε να πει να γίνονται εκλογέ. Θυμάμαι κάτι δηλώσει του Μηταράκη ότι όταν είχαν τι εκλογέ, αναλογική και μετά πάλι την πλειοψηφική, που λέγανε οι εφάνταστοι και η, Ντόρα η το είχε πει, για λόγου εθνική ασφαλεία να, μην γίνουν, να κάψουμε ουσιαστικά την αναλογική, είχε πει ότι το τρομερό Μηταράκι, μήπω λέει να συμφωνήσουν οι πολιτικοί αργοί να μην γίνει η πρώτη εκλογή Δεν να γίνει κατευθείαν η δεύτερη. <laughs> Α συμφωνήσουμε να μην γίνουν εκλογέ. Κάτι τέτοιο θέλει ο Ζελένσκι. Μπορεί να το πήρε και από τη Νέα Δημοκρατία, το πιο συχαμένο και βρωμερό κόμμα που έχει περάσει από τη χώρα μα. Μπορεί να, μπορεί να... Εξάγουμε τέτοιε ιδέε ασυδοσία για να μην ε, κινδυνεύσει από τον Ποροσέγκο. Γι' αυτό ουσιαστικά μιλάει για τέτοια σενάρια. Ε, Επίση, δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση στην Ουκρανία που να μπορεί να την πιστευτεί κανένα. Κανεί δεν μιλάει, δεν πάει να μιλήσει. Φοβούνται όλοι, ε, δεν μπορούν να πούνε ελεύθερα τι σκέφτονται, διότι φοβούνται είτε θα του συλλάβουν, το καθεστώ ζελέ και αυτό το οποίο χρηματοδοτούμε, το φασιστικό, είτε θα του στρατολογήσουν για να του στείλουν στο μέτωπο. Τόλμησε να πει, δεν συμφωνώ, πήγαινε πόλεμα στην πρώτη γραμμή να φας βόμβες. Άρα, κοινωνιολόγοι που διεξάγουν ε, διάφορες έρευνες στην περιοχή λένε ουσιαστικά ότι κατηδίαν μας λένε ότι ε, πιστεύουν πρέπει να υπάρξει ειρήνη και να υπάρξει θετικολόγηση αλλά δεν, το, δεν τολμούν να το πούνε δημόσια, αλλά δεν μας μην βάλει το όνομά μας, φοβόμαστε, δεν εμπιστεύουμε στο Ζελένσκι, δεν πιστεύουμε ότι η χώρα πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση και δεν πιστεύουν ότι θα νικήσει η χώρα του στον πόλεμο αυτό, αλλά δεν το λέει κανείς. Γιατί φοβούνται, σα είπα, την, τα κάτρα και την υποχρεωτικό, τον υποχρεωτικό πόλεμο. Ε, ναι. Εδώ λοιπόν προφανώς εδώ φοβούνται ότι ε, υπάρχει φόβος εδώ και αδυναμία και φόβος. Αυτό σημαίνει το να λες ότι κάποιος κινείται εναντίον, να δεν κινείται κανένα πολιτικά εναντίον σου. δεν υπάρχει αυτή η επανάσταση που πάνε να γίνει εκ των έσω. Είναι ανύπαρκτο αυτό. Οι Αμερικανοί έχουν πλήρω την κατάσταση. Προφανώς δεν μιλάει ούτε ο δυτικός τύπος δεν λέει, δεν καταγγέλει αυτές τις ασυνδοσίες του Ζελένσκι. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι είναι και σε πανικό και σε αδυναμία ο Ζελένσκι το επιτελείο του. Δεν υπάρχει τίποτα που να ετοιμάζει να ρίξει το Ζελένσκι παρά μόνο αν πραγματικά ξεκοθούν οι πολίτες και τον φάνε, πολιτικά εννοώ, θα είναι μια εξέλιξη που θα είναι αφενός θετική για την Ουκρανία, αφέτερο θα είναι οργανική διότι η χώρα αυτή είναι πλέον τελειωμένη με αυτή την ηγεσία. Ήθελα λοιπόν να δείτε αυτή την οπτική Καθώ μιλάμε τώρα όλοι για το πού θα πάνε τα λεφτά, τι θα γίνει, πώ θα συνεχίσει αυτή η χώρα, να ξέρετε τι σημαίνει διεφθαρμένη η Ουκρανία που κοντάρο μόνο με το Ελλαδιστάν, το Μητσοτακιστάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρίε και φίλοι, αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κάντε εγγραφή στο κανάλι και όπω πάντα κοινοποιήστε το βίντεο σε νέου και φίλου. Εάν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, μπορείτε να το κάνετε επίση ουσιαστικά με τη βοήθεια σα μέσω του Patreon κάτω στην περιγραφή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Επιτουσία το χειρότερο εδώ είναι ότι κάθε προσπάθεια πλέον να διαφωνήσει με τον Ζελένσκι, με τον πόλεμο, με, την, με τον ακροτηριασμό τη πατρίδα του, θεωρείται φιλορωσική και προδοτική. Δεν υπάρχει δυνατότητα να εκφραστεί αντιπολίτευση, όπω και στη χώρα μα. Τώρα, αν μιλήσει κάτω του Μητσοτάκη τη ασυδοσία, το πόσο εγκληματία και επικίνδυνο είναι, αυτομάτω είσαι Σιριζέο ή Φιλότουρκο ή Φιλόρωσο, είναι ακριβώ το ίδιο μοτίβο. Αυτό το μοτίβο του να μην μπορεί να μιλήσει γιατί ουσιαστικά όλη η Δύση πλέον καλύπτεται από την, από το μανδύα του, από την, μάλλον από την ομπρέλα του αυταρχισμού και έχουν απλά το μανδύα της δημοκρατίας, είναι κοινοβουλευτικά τα καθεστώτα ολιγαρχικά, το συναντάμε μόνο στις ολιγαρχίες. Δεν υπάρχει σε δημοκρατικό πόλεμο. Πρέπει να πολεμήσουμε λοιπόν για πραγματική ελευθερία, η σιγορία, παρησία, ελευθερία του λόγου δηλαδή και αυτό υπάρχει μόνο, το εγγυάται μόνο η δημοκρατία. Μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε κατά των Ανθρώπων που βρίσκονται στι θέσει ηγεσία, να του ξυλώνουμε, να του πετάμε στα πολιτικά κάτεργα, να του πετάμε στη φυλακή αν παρανομούν, μόνο τότε αυτοί θα είναι οι προθέτε και όχι εμεί που τολμάμε να λέμε ότι είναι άνθρωποι των ξένων και να μα αποκαλούν ποιο, οι μυτσοτάκιδε, ότι εμεί στηρίζουμε του Τούρκου. Οι άνθρωποι που είναι ο ένα παρατσούκλι, έχει το ένα είναι χανούμη, ο άλλο είναι χανούμη, δηλαδή τα χανούμια, να λένε του πολίτε που απλά είναι ε, ενσυνείδη και θέλουν να προσπίσουμε τα εθνικά μα συμφέροντα, για παράδειγμα στο Αιγαίο, να. Λιδωρούν του πολίτε. Το ίδιο ακριβώ έκανε το άλλο Χανούμι, ο ΣΥΡΙΖΑ, επί τη προδοσία με του Κοπιανού με τη Μακεδονία. Δεν είναι δυνατόν να τα ανεχόμαστε αυτό. Ο μόνο τρόπο είναι μετάβαση σε δημοκρατία, νέο σύνταγμα και πολίτευμα από του πολίτε, πρώτη φορά ελληνικό και δημοκρατικό.